Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο σας δίνω 10 tips πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χώρο μας οικονομικά με τα ήδη υπάρχοντα πράγματα που έχουμε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, να πατάτε και το κουδουνάκι να ειδοποιήσετε κάθε πότε να βάζω καινούριο βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε χρώμα στους στίχους. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε χρώμα στους στίχους και να ανανεώσουμε το χώρο μας, να αλλάξουμε έστω ένα τοίχο, όπως έκανα και εγώ και άλλαξε εντελώς το δωμάτιό μου. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν τόσο πολλές χρωματικές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε και με ένα τοίχο μπορεί να γίνει η διαφορά σε όλο το δωμάτιό μας. Δεύτερο, μπορούμε να αλλάξουμε, να βάλουμε τα πετσαρί ή αυτοκόλλητα, που είναι και πάρα πολύ της μόδας, ειδικά στα παιδικά δωμάτια. Είναι μια εύκολη και πολύ οικονομική λύση. Αλλάξτε χρώμα στα έπιπλα. Δώστε τους νέα πνοή και φτιάξτε πάρα πολύ εύκολα τη διάθεσή σας, γιατί αγαπάμε τα επιπλά μας και απλώς του δίνουμε μια καινούργια ζωή, αν τα έχουμε σαν και εμένα ειδικά, μια 20ετία. Με το χρώματα κυμολίας αλλά και με ό,τι άλλο θελήσετε γίνονται πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να έχουμε αγάπη και πίστη σε αυτό που κάνουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε επαγγελματίες, είναι τόσο εύκολα πλέον να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Ριζικές αλλαγές. Από μόνο τους, μόνο να αλλάξουμε τα πόμολα σε ήδη υπάρχοντα έπιπλα, κάνουν τη διαφορά. Το ξέρω, τα πόμολα δεν είναι πάρα φθηνά. Πάρα πολλές συμβουλές και πάρα πολλά καταστήματα και πάρα πολλά πράγματα μπορούν να φτιάξουμε, αρκεί να αφήσουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Πάρα πολλά πόμολα. Και δεν χρειάζεται να είναι όμοια. Και δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ ακριβά. Αλλάζουν την εικόνα των επίπλων μας. Φτιάξτε ένα gallery wall. Φτιάξτε, βάλτε πολλές φωτογραφίες με κορνίζες δικές σας ή πόστερ, ό,τι άλλο θέλετε. Δίνει άλλη αίσθηση στο χώρο και είναι και πάρα πολύ οικονομικό, γιατί οι κορνίζες κάνουν πάρα πολύ φτηνά πλέον και είναι πολύ εύκολη λύση. Αλλάξτε τις κουρτίνες σας. Ή προσθέστε μία ακόμα, ή προσθέστε δύο, ή αλλάξτε το δέσιμο στις κουρτίνες. Υπάρχουν τόσο πολλά από στο διαδίκτυο και φωτογραφίες και ιδέες που μπορείς να πάρεις, που έστω και με μια επιπλέον κουρτίνα ή αλλαγή στο δέσιμο της κουρτίνας μπορεί να αλλάξει όλος ο χώρος μας. Μπορούμε να τη δέσουμε στον τοίχο, μπορεί να κάνουμε διάφορα πράγματα. Οικονομική λύση που θα αλλάξει το χώρο μας. Βάλτε ριχτάρια. Αλλάζουν εντελώς την αίσθηση του χώρου, το χρώμα των επίπλων μας, τα προστατεύουν και είναι μια οικονομική λύση που δίνει, όπως είπαμε, μεγάλη ανανέωση και στο χώρο μας, αλλά και στη ζωή των επίπλων μας. Τα προστατεύουν και είναι υπέροχα. Μπορείς να αλλάξεις εύκολα το σαλόνι σου, τις καρέκλες τραπεζαρίας, τις πολυθρόνες σου, τα πάντα, οικονομικά. Αλλάξτε μαξιλάρια. Βάλτε τα ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με τη διάθεσή σας, φτιάξτε και προσθέστε πράγματα, βάλτε τρεσούλες, βάλτε κουμπιά, πάρα πολλές ιδέες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας και το χώρο μας οικονομικά. Αρκεί να έχουμε όρεξη να τα φτιάξουμε όλα αυτά, με δική μας ενέργεια. Κοιτάξτε εδώ, πολύ ωραία μαξιλάρια από πατάκια μπάνιου. Πόσο πολύ πιο εύκολο, πόσο πολύ πιο ωραίο. Και πόσο πολύ πιο πρωτότυπο. Κουμπιά, τρεσούλες, διάφορα πράγματα που αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα τη διάθεσή μας. Βάλτε λουλούδια στα βάζα σας, στα βάζα μας. Είτε αληθινά, είτε από αυτά που μπορούμε να βρούμε έξω σε ένα περπάτημά μας. Μια γαλάστρα από ελιά που μπορεί να δώσει μια άλλη αίσθηση
στο χώρο μας και να τις στολίζουμε ανάλογα με τη διάθεσή μας. Αληθινά ψεύτικα, ό,τι θέλουμε μπορούμε να δώσουμε στα βάζα μας και στην αίσθηση του χώρου μια άλλη διάθεση, μια νότα πνοής. Και τέλος, χαρίστε τη θαλπορή των κεριών. Τα κεριά από μόνα τους ζεσταίνουν το χώρο, κάνουμε οικονομία, γεμίζουν ένα τραπέζι, μια τραπεζαρία, γενικώς και το φως τους δίνει άλλη αίσθηση στο χώρο. Μη φοβηθείτε να φτιάξετε διάφορες συνθέσεις, είναι πάρα πολύ εύκολα πλέον, με πολύ απλά πράγματα, να δημιουργήσουμε και να αλλάξουμε το χώρο μας. Εύχομαι να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like και να πετάτε και το κουδουνάκι να ειδοποιήσετε κάθε πότε να βάζω βίντεο. Ευχαριστώ πολύ!